Είμαστε, επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μην ξεχνιόμαστε, είναι η εκπομπή Πρωινή Διάλογη. Στο μικρόφωνο συντροφιά μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η Μαρία Χατζηγεωργίου, συντονισμένη πάντα στο νησί στους 99 FM. Όπως σας είχα υποσχεθεί, έχουμε και άλλη συνέντευξη με θέματα της επικαιρότητας πάντα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Αστυρακάκης, επικεφαλής της παράταξης επανεκκίνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης. Καλημέρα κύριε Αστυρακάκη, τι κάνετε? Καλημέρα αγαπητή Μαρία, καλή χρονιά σε σένα, στους ακροατές σας, με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία και λιγότερες δυσκολίες κύριε Αστυρακάκη, είμαστε οριακά πια. Βλέπω, είδατε και εσείς χθες τις εξελίξεις με τα lockdown, είχαμε και κακοκαιρία και προβλήματα πάρα πολλά. Τα βλέπετε και εσείς, τα παρακολουθείτε στενά φαντάζομαι. Ναι, ας ελπίσουμε στη νέα χρονιά. Ας ελπίσουμε στη νέα χρονιά. Θα πάνε καλύτερα και βέβαια η ροή των πραγμάτων εξαρτάται από εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Πολλές φορές εμείς με την δράση μας ή με την αδράνειά μας καθορίζουμε και πώς έρχονται τα πράγματα. Προκαλούμε τις εξελίξεις και στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο πριν μπούμε στα δικά μας τα δημοτικά. Με τις εξελίξεις, ίσως με την μη απροσεξία, με την ανευθυνότητα μερίδα συμπολιτών μας, ίσως και με τη δική μας αδιαφορία. Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Φτάσαμε στο σημείο. Για τον κορονοϊό, λέμε, ναι. Ναι. Εντάξει, εκεί υπάρχουν αστοχίες ένθεν και ένθεν. Δεν φταίει πάντα ο κόσμος και εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου. Γνωρίζουμε όλοι πως αντιδράμε εμείς οι Έλληνες. Ναι. Αλλά οι ευθύνες είναι όλων. Είναι και της κυβέρνησης και οι αστοχίες που υπάρχουν. Οι αστοχίες, τα προβλήματα. Εδώ στη Λέσβο λίγο παραπάνω, μάλλον χάσαμε κάπου τον έλεγχο μέσα στις γιορτές. Ενώ λίγο όλα πήγαιναν κάπως καλύτερα, κάπου χάσαμε τον έλεγχο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω τις επόμενες μέρες με το αυστηρό lockdown. Είναι πολλά. Δηλαδή, η ανοχή που υπάρχει σε κάποιες λειτουργίες κάποιων θεσμών, η ανοχή που υπάρχει στις συγκοινωνίες, ας πούμε. Ναι. Και ειδικά στην Αθήνα, όταν συνοστίζονται οι άνθρωποι και ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Ναι. Εδώ βέβαια τέτοια θέματα δεν έχουμε. Μεταξύ επιτρέπουμε ένα άτομο, έτσι. Ναι. Κάποια πράγματα είναι λίγο παράλογα. Mm-hmm. Ο τρόπος διαχείρισής τους πραγματικά οξύνει το πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε υπομονή. Κάνουμε υπομονή. Ήρθε και το εμβόλιο τώρα και θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα φως στο τούνελ, έστω και λίγο αργά-αργά. Αρκεί να λειτουργήσει και αυτό και να λειτουργήσει γρήγορα. Και πρέπει να βρουν αυτούς τους δρόμους που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έρθουν εμβόλια και να λειτουργήσει γρήγορα. Να λειτουργήσει γρήγορα και. Αν πάμε πάλι και το καλοκαίρι και τελειώσει και για φέτος η τουριστική περίοδος, που να δούμε πώς θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων. Η επισκεψιμότητα στο νησί και που τονώνει την οικονομία, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Ναι. Έχετε ασχοληθεί και με τον τουρισμό, οπότε τα γνωρίζετε αυτά. Ήσασταν αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού για πάρα πολλά χρόνια, οπότε γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να λειτουργήσει ο τουρισμός για το νησί το καλοκαίρι. Α, δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο λόγος της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σήμερα σχετίζεται κυρίως με μία επιστολή που στείλατε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τη Δημοτική Αρχή, και ζητάτε να γίνει συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την χωροθέτηση της νέας δομής στην περιοχή της Θερμής. Καταρχήν, κύριε Αστυρακάκη, εσείς από τις πληροφορίες που έχετε, είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει τελικά αυτή η νέα δομή ή μήπως δεν είναι τίποτα ακόμη σίγουρο και βέβαιο? Ναι. Όχι, εδώ υπάρχουν δηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν θεί εκπρόσωποι από Γερμανία, Αυστρία. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτούς τους εκπροσώπους που έχουν καθίσει σε ένα γραφείο, τους επισκέπτονται αρκετοί παράγοντες από εδώ και εκπρόσωποι θεσμών. Mm-hmm. Και συνομιλούν μαζί τους. Mm-hmm. Είναι αυτοί που θα διαχειριστούν το προσφυγικό πλέον στο νησί, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς έχουν δρομολογηθεί? Έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Mm-hmm. Με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, και αυτές οι συμβάσεις λένε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά πρέπει να τα ζητήσουμε, πρέπει να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο όπου θα πρέπει να συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Στα οποία μέσα πρέπει να δοθεί το link. Mm-hmm. Πρέπει να συμμετέχουν οι πρόεδροι των όμορων κοινοτήτων εκεί, όπως και το δίκτυο κοινοτήτων, σε μια τέτοια συνεδρίαση για να μπορέσουμε όλοι μαζί. Κοιτάξτε, εγώ
παροτρύνω τη Δημοτική Αρχή να κάνει αυτή τη συνεδρίαση, όχι για να αντιπαρατεθούμε. Ναι. Το λέω ειλικρινά. Ναι. Η παράταξή μας σε αυτό το κρίσιμο, στην κρίσιμη χρονικά στιγμή, δεν ζητά καμιά αντιπαράθεση, δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση. Θέλουμε όλοι μαζί, να μιλήσουμε για αυτή τη δομή. Να μιλήσουμε ανοιχτά όμως. Να απαντηθούν ερωτήματα, έτσι, ανοιχτά, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, αν κρίνουμε ότι είναι επιζήμια για τον τόπο, όλοι μαζί, και οι δύο δήμοι, και η περιφέρεια, γιατί στο νησί, όπου και να γίνει αυτό, είναι το ίδιο βλαπτικό για το νησί και για το μέλλον του, έτσι. Ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να το ανακόψουμε. Διότι να ξέρετε ότι η δύναμη της αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί το σύνολο του πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλη, και όταν ομονοήσουμε σε κάποια μίνιμουμ ζητήματα, τότε να ξέρετε ότι η έκβαση θα είναι πολύ θετική για το νησί. Τα ερωτήματα που μπαίνουν και από τη μεριά μας είναι ότι αυτή η δομή, με τις υπογραφές που έχουν πέσει, είναι μια μόνιμη δομή, ανοιχτή, με ξένη διοίκηση, δυστυχώς. Είναι μια δομή που παρόμοια της δεν θα γίνει σε κανένα άλλο νησί και σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Συγχρόνως, μέσα σε αυτή τη δομή, που θα είναι ανοιχτή, επαναλαμβάνω, θα είναι ελεγχόμενη, μας έχουν πει. Ελεγχόμενη, κλειστή, ελεγχόμενη. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω ακούσει στη Βουλή, το έχω ακούσει εγώ, τον κύριο Μηταλάκη, να μιλάει για κλειστή δομή. Ναι. Και δεν είναι κλειστή η δομή, διότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το επιτρέπουν και αυτοί που θα τη διαχειριστούν. Να λέμε τις αλήθειες. Πρέπει να λέμε αλήθειες, δεν αντέχει πια ο τόπος σε άλλα ψέματα. Πρέπει να αντικρίσουμε την αλήθεια, να πετάξουμε τη σκοπιμότητα την κομματική από πάνω μας και να βρούμε λύσεις. Μέσα σε αυτή τη δομή θα υπάρχει και μια φυλακή, το λεγόμενο ΠΡΟΚΕΚΑ. Ναι. Όπου εκεί... Υπήρχε και στη Μόρια κάτι τέτοιο, έτσι, να το λέμε και αυτά. Θα μαζεύονται όλοι οι παραβατικοί, όσους θεωρούν τζιχαδιστές κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, το νησί θα αποκτήσει και μια πια οργανωμένη, έτσι, νομιμοποιημένη και μονιμοποιημένη φυλακή. Με όλα τα επακολουθά. Και είναι παραμυθόριος περιοχή. Να μην το ξεχνάμε. Βέβαια. Λοιπόν, στα άλλα νησιά απλά θα γίνει μια δομή μικρή υποδοχής και καταγραφής. Και εδώ θα έχουμε, δεν ξέρω, πρέπει να συζητήσουμε τι μέλλον επιφυλάσσεται για το νησί μας. Ναι. Η εικόνα του νησιού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Πιστεύετε... Πιστεύετε... Με τα γεγονότα της Καράβας, τελειώνω τούτο τη σκέψη μου και θα σας ακούσω, με τα γεγονότα της Καράβας, με τις πυρκαγιές στη Μόρια, τώρα με όλα αυτά, με τη φυλακή, η εικόνα του νησιού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Ποιος θα το επισκεφτεί, ποιος θα επενδύσει εδώ? Οι θέσεις εργασίας έχουν πέσει και στην εστίαση και στο εμπόριο και στον τουρισμό. Έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας, περισσότερες από αυτές τις χαμηλόμισθες που έχει δημιουργήσει το προσφυγικό. Η οικονομία έχει ένα μονόπλευρο προσανατολισμό, δυστυχώς. Δεν εστιάζει πλέον, μετά από αυτά που σας λέω, στα συγκριτικά πλέον εκτήματα του νησιού. Θα έχουμε, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και στον τουρισμό και στο εμπόριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παντού. Και αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που βλέπουμε εμείς, ότι θυσιάζουμε το νησί και το μέλλον του στο βωμό του κομματισμού, δεν ξέρω και εγώ τι άλλων ζητημάτων. Θεωρώ ότι και ο Δήμος και οι δύο Δήμοι και η Περιφέρεια πρέπει να ομονοήσουμε και να τους στείλουμε όλοι μαζί μια άρνηση σε αυτή τη νέα δομή. Και έτσι δεν θα γίνει, να το ξέρετε. Όταν ομονοήσει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού εδώ στο νησί, τότε μόνο θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτό και να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον αυτού του νησιού από την αρχή. Μάλιστα.
Το ερώτημα που μπαίνει τώρα, κύριε Στερακάκη, είναι: πιστεύετε ότι ο Δήμος Μυτιλίνης, η παρούσα δημοτική αρχή, έχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δομή, γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει? Γιατί βλέπουμε ότι και η παρούσα δημοτική αρχή λέει: δεχόμαστε μία δομή, ξέρω εγώ, μέχρι 3.500 ατόμων, η οποία δεν θα είναι μόνιμη κλπ. Okay, κλπ. Όλα αυτά όμως. Στις υπογραφές που έχουν πέσει, μιλάει για 5.000 ξεκινάμε. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ξέρει η Δημοτική Αρχή περί τίνος πρόκειται? Τις έχουν δώσει αναφορά και λογαριασμό για τι σκοπεύουν να κάνουν? Πιστεύετε για ότι... Μου, ναι. Δεν πρέπει να μάθει, είναι Δημοτική Αρχή. Δεν πρέπει να μάθει να ενημερώσει και το Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτά τα ερωτήματα θα βάλουμε. Θα πρέπει να μάθει ακριβώς, να ζητήσει ακριβώς τα στοιχεία και να μην γίνει κανένας, δεν μιλώ για την Δημοτική Αρχή τώρα, να μην γίνει κανένας δούριος ύπος σε αυτή την ιστορία. Να μην συνενέσει κανένας σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στο νησί, διότι όπως βλέπετε αυτό δεν θα συμβεί και στα υπόλοιπα νησιά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν θα συμβεί και καν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια. Εμείς ζητούσαμε πάντα αυτή την ισοκατανομή, πάντα τη ζητούσαμε, εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που άρχισε το πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ο σημερινός πήγε να την ξεκινήσει, είδε στην αρχή της θητείας του, είδε το κόστος που υπήρχε από τους δικούς του δημάρχους, όλη την Ελλάδα, το πολιτικό κόστος. Όλοι θυμόμαστε τα επεισόδια και τα διάφορα που γινόταν τότε. Και έκανε πίσω. Αυτό το νησί δεν θα επιλεγεί να σηκώσει όλο το βάρος, δεν θα επιλεγεί, έχει μια ιστορία, έχει ένα πολιτισμό. Αυτό το δημοκρατικό νησί δεν θα επιλεγεί για να λύσει όλο το πρόβλημα του προσφυγικού και να υποθηκεύσει το μέλλον του. Έτσι, αυτό θέλουμε να πούμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταπόκριση, πιστεύω ότι όλοι θα σταθούν, αν το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να μπορέσουμε από κοινού να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να ανατρέψουμε αυτό το σχέδιο. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο, το επιχείρημα τέλος πάντων, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη δομή, 10.000, μια πρόχειρη δομή με σκηνές, με άσχημες συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους εκεί και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται εκεί καθημερινά, στον Καράτεπε. Και λένε ότι αν τελικά δεν αποφασίσουμε και δεν δώσουμε το πράσινο φως για μια νέα σύγχρονη δομή, αυτό το έσχος, αυτό το άσχημο πράγμα τέλος πάντων που υπάρχει στον Καράτεπε θα μονιμοποιηθεί και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε? Για αυτό που ζητούσαμε πάντα και για αυτό που ζητήσαμε και επικυρώσαμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν 1,5 χρόνο με τη νέα Δημοτική Αρχή, όπου ομονοήσαμε στην άμεση αποσυγχώρηση, αυτό δίνει την απάντηση που σας λέω. Τότε υπήρχε η Μόρια και λέγαμε για κλείσιμο της Μόριας και καμία νέα δομή. Αυτά είχαμε πει τότε, είχαμε συμφωνήσει. Στην πορεία άλλαξαν τα πράγματα. Ναι. Αυτό που με ρωτάτε είναι ότι θα συμβεί στα άλλα νησιά με ένα μικρό, με ένα χώρο ο οποίος θα υποδέχεται τους ανθρώπους που έρχονται όταν υπάρχουν ροές, ώστε να μην κοιμούνται μέσα στα πάρκα και θα γίνεται η καταγραφή τους και μετά θα φεύγουν. Ναι. Δεν μπορούν τα νησιά να σηκώσουν αυτό το πράγμα που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει ποτέ τα 500.000 άτομα, ας πούμε. Δεν θα είναι δομή δηλαδή αυτό. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ναι, όλα αυτά συζητιούνται. Ναι. Ένα κέντρο καταγραφής, το είχατε... Έτσι ακριβώς. Κάτι σαν τον σημερινό Καράτεπε του Δήμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο, φαντάζεστε? Πιθανόν. Η Δημοτική Αρχή εκεί ας έχει το ελεύθερο να προτείνει και χώρους, να προτείνει και σημείο, να προτείνει και... Γιατί άλλος μπορεί να λέει να μην είναι κοντά στην πόλη, άλλος μπορεί να λέει εντάξει. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Σε όλα θα συμφωνήσουμε, έτσι. Αλλά πρέπει να γίνει η κουβέντα, να ανοίξει ο διάλογος και να είμαστε αποφασιστικοί. Μάλιστα. Όλοι μας. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου? Σας έχει δώσει ημερομηνία για το αν και πότε θα γίνει αυτή η συνεδρίαση? Όχι. Το έχω στείλει την επιστολή. Ναι. Αλλά απάντηση? Απάντηση? Εντάξει, θα απαντήσει. Τώρα ήταν και οι γιορτές, πιστεύω ότι θα απαντήσει. Μάλιστα. Ναι. Περιμένουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από τη μεριά του, θα απαντήσει.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Στυρακάκη, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γκατζανό, στην παράταξή σας? Βέβαια είναι εναργία για τους γνωστούς λόγους, για τα διάφορα θέματα που προέκυψαν, να πούμε. Μας τα έχει πει και ο ίδιος αναλυτικά εδώ τηλεφωνικά που τον φιλοξενήσαμε. Χθες φιλοξενήσαμε στην ιστοσελίδα μας ένα θέμα που αφορά το Πλωμάρι, ένα έργο του Πλωμαρίου και κάποιες σοβαρές καταγγελίες που κάνει ο κύριος Γκατζανός. Φαντάζομαι ότι τις έχετε συζητήσει μαζί του, έτσι? Κοιτάξτε, το θέμα εγώ δεν το ξέρω στις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ο λόγος, επειδή το είχε χειριστεί, το ξέρει καλύτερα αν συζητήσατε μαζί του. Mm-hmm. Θα σας είπε ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Γιώργος είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Mm-hmm. Παρακολουθεί τα θέματα. Αυτό ακριβώς, παρακολουθεί τα θέματα, δεν το βάζει κάτω σε εισαγωγικά. Έχει δηλαδή. Έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και μόνος του. Είναι δημοτικός σύμβουλος, εκλεγμένος. Εκλεγμένος, βέβαια, ναι. Βέβαια, πώς. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και πρέπει να είναι σεβαστό. Mm-hmm. Από όλους μας. Έχει δικαίωμα να, και να μιλάει και να κρίνει τα πράγματα. Κάνει πάντως και κάποιες έτσι πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις για έργα, για προσλήψεις, ίσως κάποιους ενοχλούν όλα αυτά. Αλλά δεν λαμβάνουμε και απαντήσεις, έτσι. Εντάξει, αυτός είναι και ο ρόλος μου, ο ρόλος της αντιπολίτευσης, έτσι. Να αναδεικνύει ζητήματα που... καταλάβει, αυτός είναι ο ρόλος. Mm-hmm. Της μειοψηφίας. Ο κόσμος μας εξέλεξε και για αυτό το πράγμα, για να ελέγχεται η εξουσία, η δημοτική αρχή. Ναι, μάλιστα. Και αυτό δεν έχουμε εκλεγεί, για να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει και ανάδειξη ζητημάτων που κρίνεται ότι πρέπει να αναδειχθούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυρακάκη. Είχε ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Ελπίζω να μπορέσουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, αν γίνει τελικά αυτή η κουβέντα για το μεταναστευτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, να την παρακολουθήσουμε κι εμείς. Θα είχε ενδιαφέρον, ναι. Και να κάνετε και τη δουλειά σας σωστά. Και το σχετικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.